Ένα έργο μνημιακών διαστάσεων του Κωνσταντίνου Παρθένη, ένα τόντο, δηλαδή μια κεκλική σύνθεση που απεικονίζει το κεφάλι του Χριστού σε υπερφυσική κλίμακα, μαγνητίζει το βλέμμα του επισκέπτη της Εθνικής Πινακοθήκης. Ο Χριστός, ένα όριμος γενιοφόρος άνδρας με το ακάνθινο στεφάνι στα μαλλιά, στρέφει ένα δακρυσμένο βλέμμα γεμάτο οδύνη προς τον ουρανό. Ένας κρουνός από χρυσοκίτρινο φως που αντικαθιστά το φωτοστέφανο, Λούζει το θείο πρόσωπο χαρίζοντάς του μια υπερκόσμια λάμψη και τονίζοντας την πλαστικότητά του. Ο εξανθρωπισμός του δόγματος και η δραματική απόδοση του θείου πάθους ανήκουν στην οικογραφία της καθολικής εκκλησίας όπως διαμορφώθηκε στον καιρό τη αντιμεταρρύθμισης και κυριάρχησε στον Παρόκ τον 17ο αιώνα. Ο Χριστός του Παρθένη ανήκει σε μια τυπολογία που συναντάται συχνά στον Δομήνικο Θεόκόπουλο, τον Ελ Γκρέκο αλλά η συγκεκριμένη σύνθεση φαίνεται να εμπνέεται από μια ανάλογη κυκλική σύνθεση του Γκουίντο Ρένι. Το θέμα, η συγκινησιακή φόρτιση της εικόνας, η κυρίαρχη μπλετονικότητα που εμψυχώνεται από το συμπληρωματικό κίτρινο του φωτός, η τεχνική της στιγμογραφίας, δηλαδή η ζωγραφική με μικρές-μικρές πινελιές σαν στιγμές, κατατάσσουν αυτό το πρώιμο έργο του Παρθένη, που ζωγραφίστηκε γύρω στο 1900, στον συμβολισμό της Σετσεσιόν της Βιέννης, εκεί δηλαδή όπου μόλις είχε ολοκληρώσει τη μαθητεία του ο νέος Έλληνας ζωγράφος.